εργαζόμενοι είστε και εσείς. Και εμείς το ίδιο πράγμα. Παλεύουμε, οι οικογένειες, οι δικές μας, αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Η σωστή πλευρά είναι εκεί, έξω από τις πόρτες, στις ΔΕΗ, έξω στους δρόμους. Γιατί είπε η κυρία Διευθύντρια πριν ότι υπάρχουν επιδοτήσεις και τα υπόλοιπα για το ρεύμα. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι όλα αυτά είναι σίγουρα μπροστά σε αυτά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι και ρυθμίσεις που γίνονται, οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να τις στηρίξουν και το επόμενο στάδιο είναι ότι πάει και πάλι με τη ρύθμιση θα τους κόψουν το ρεύμα. Γιατί το ρεύμα, η ενέργεια έρχεται τόσο όσο ένας μισθός και μπορεί και παραπάνω. Και δεν είναι θέμα πολέμου όπως κάποιοι λένε το τελευταίο διάστημα. Έχει ξεκινήσει από πολύ πριν από συγκεκριμένες πολιτικές που προέρχονται και από αυτή την κυβέρνηση αλλά και τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Εμείς εδώ σήμερα δεν είμαστε συμβολικά, έχουμε και αιτήματα. Διεκδικούμε, έχουμε ξανάρθει στο χώρο εδώ πέρα. Ερχόμαστε σήμερα, κλιμακώνουμε και σε επόμενα στάδια τον αγώνα. Γιατί δεν μπορούμε να δεχτούμε συνάδελφοι ότι το έτος το 2022 άνθρωποι είναι με κομμένο ρεύμα στο σπίτι, οικογένειες, παιδιά δεν έχουν πώς να διαβάσουν, δεν μπορούν να ζεσταθούν. Κάθε εβδομάδα πούμε στην Ελλάδα ότι καίγονται άνθρωποι γιατί προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν ένα άλλο μέσο να ζεσταθούν. Γιατί είτε τους είχαν κόψει το ρεύμα, είτε δεν απλώνουν το χέρι να ανοίξουν το διακόπτη, γιατί φοβόνται ότι το ρεύμα που θα τους έρθει δεν θα μπορούν να το πληρώσουν μετά.